είμαστε εδώ σήμερα, εκφράζουμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας τη στήριξή μας στον αγώνα των εργαζόμενων της επιχείρησης Pipe Life. Υπερασπιζόμαστε μαζί με τους εργάτες το δικαίωμα στη δουλειά των 73 εργαζόμενων και καταγγέλουμε την Αυστριακή Πολυεθνική που πήρε την απόφαση να κλείσει το εργοστάσιο αυτό. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα με όλες τις δυνάμεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας θα παρέμβει με όλα τα μέσα έξω και μέσα στη Βουλή και θέλουμε να καλέσουμε όλα τα σωματεία, τους μαζικούς φορείς της περιοχής, να εκφράσουν έμπρακτα τη στήριξη και την αλληλεγγύη τους στον σημαντικό αυτό κρίσιμο αγώνα των εργαζόμενων της επιχείρησης Pipe Life. Παίρνουμε υπόψη μας ότι στη βιομηχανική ζώνη έχουμε ζήσει πολλά τέτοια παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι οι καπιταλιστές πιστεύουν και προσκυνούν ένα θεό, το θεό του κέρδους, και το κυνηγητό του κέρδους είναι αυτό που οδηγεί στο κλείσιμο επιχειρήσεων. Οι εργάτες και οι εργάτριες στην περιοχή έχουν ιερή υποχρέωση να υπερασπιστούν το δικαίωμα στη δουλειά και τα άλλα, τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Και η εργατική τάξη έχει τη δύναμη να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κεφαλαίου, με αυτό το κράτος των καπιταλιστών, την κυβέρνηση, αλλά και τα κόμματα που υπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματιών και να ανοίξει το δρόμο για τη μεγάλη ανατροπή. Γιατί η εργατική τάξη και οι σύμμαχοί της είναι οι πολλοί και μπορούν να ανοίξουν αυτό το δρόμο για να αναλάβουν αυτοί, όταν διαμορφωθούν οι όροι, την ευθύνη της εξουσίας σε αυτή τη χώρα. Και πάλι θέλουμε και μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας να επαναλάβουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας είναι και θα είναι εδώ στο πλευρό του αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση Pipe Life.